Κύριε Πρόεδρε, κύριοι Υπουργοί, κύριοι Βουλευτές, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι. Κορυφώνεται σήμερα με τη συζήτησή μας μια πανελλαδική 15ήμερη δράση του πολιτικού μας οργανισμού για τη βία. Για τη βία από όπου και αν προέρχεται, σε όποιον και αν απευθύνεται. Συγκροτήσαμε τις προηγούμενες μέρες ανθρώπινες αλυσίδες εναντίον της βίας σε 52 πόλεις της πατρίδας μας. Στόχος μας ήταν να ευαισθητοποιήσουμε τους Έλληνες πολίτες για το φαινόμενο που κατακλείζει τη χυμαζόμενη κοινωνία μας. Η σημερινή μας εκδήλωση με τίτλο «Βία, πολίτες, θεσμοί» είναι ένα ακόμα πολιτικό βήμα. Έχει ως σκοπό την αναλυτική συζήτηση μεταξύ κορυφαίων δημοσίων προσώπων, χωρίς κομματικές ταυτίσεις, προκαταλήψεις που έχουν ασχοληθεί στο παρελθόν και σήμερα ασχολούνται ακόμα ευρέως με το φλέγον αυτό ζήτημα. Ανοίγουμε λοιπόν το δρόμο για την αναζήτηση προτάσεων και ιδεών για την καταπολέμηση της βίας. Ελπίζουμε ότι σήμερα θα έχουμε μια δημιουργική βάση για να ανοίξει στα δημόσια φόρα ένας πιο βαθύς και εμπεριστατωμένος διάλογος για τους λόγους που έχει φτάσει εδώ η ελληνική κοινωνία και βεβαίως να ακουστούν και λύσεις. Ευχαριστώ λοιπόν τους εισηγητές, τους βουλευτές, τους εκπροσώπους φορέων και όλους όσους είστε εδώ σήμερα για την παρουσία σας και τη συμμετοχή σας. Για να μην χρονοτριβούμε, σπέβδω να καλέσω στο βήμα τον Υπουργό κύριο Δένδια για να ξεκινήσουμε. Καταρχήν, θα μου επιτρέψετε, όχι όσοι συνηθίζετε, αλλά επειδή αξίζει τον κόπο, να σας συγχαρώ για την πρωτοβουλία και για την συγκεκριμένη εκδήλωση. Νομίζω ότι πέρα από οτιδήποτε πιστεύει ο καθένας από εμάς, και αυτό είναι απολύτως σεβαστό, ο διάλογος αυτός πρέπει να διεξαχθεί. Πρέπει να διεξαχθεί σε βάθος, πρέπει να διεξαχθεί στο σύνολο της ελληνικής κοινωνίας, στο σύνολο των ελληνικών πολιτικών κομμάτων και, αν θα μου επιτρέψετε να πω, πρέπει να καταλήξει και σε αποτέλεσμα. Διότι η κοινωνία αυτή πρέπει να πορευθεί στον 21ο αιώνα, αντιμετωπίζει τεράστιες προκλήσεις. Είμαι από αυτούς που πιστεύουν ότι η μεγαλύτερη πρόκληση δεν είναι η οικονομία. Τα οικονομικά θέματα δυσχερέστατα, ναι, έχουν οδηγήσει σε δυστυχία πάρα πολλούς συμπολίτες μας, ναι. Είναι μια βαθύτατη κρίση μετά τον πόλεμο, ναι, αλλά είναι μια κρίση η οποία θα αντιμετωπιστεί. Και αν θέλετε, πιστεύω και ακόμα ότι σε μεγάλο βαθμό η αντιμετώπιση αυτής της κρίσης, της οικονομικής κρίσης, είναι μέσα στις δικές μας δυνατότητες. Αντίθετα, τα θέματα που συζητάτε σήμερα, σε ένα βαθμό, και θα εξηγήσω αμέσως μετά στον μικρό χαιρετισμό που έχω σκοπό να κάνω, γιατί δεν είναι απολύτως μέσα στις δικές μας δυνατότητες. Επέλεξα τα ελάχιστα λεπτά τα οποία θα είχα στη διάθεσή μου να τα χρησιμοποιήσω όχι μόνο για να κάνω μια τοποθέτηση επί του ιδίου του θέματος. Νομίζω ότι οι έγκριτοι συνομιλητές αλλά και ο συνάδελφος και αγαπητός μου φίλος ο κύριος Αθανασίου, ο οποίος θα τοποθετεί μετά, θα έχουν τη δυνατότητα να το πράξουν. Αυτό το οποίο επέλεξα να κάνω είναι να μου επιτρέψετε να περιγράψω το πλαίσιο στο οποίο θα κινηθεί η ελληνική κοινωνία τα επόμενα 20-30 χρόνια, και σε αυτό το πλαίσιο θα πρέπει να έχει τα νομοθετικά και τα επιχειρησιακά εργαλεία που να επιτρέψουν την επιβίωσή της. Θα μου επιτρέψετε λοιπόν να ξεκινήσω καταρχήν την περιγραφή του διεθνούς περιβάλλοντος και όχι του εσωτερικού περιβάλλοντος. Πού βρίσκεται η Ελλάδα σήμερα? Και μάλιστα σκεφτείτε το σε σχέση με το πού βρισκόταν η Ελλάδα 10 χρόνια πριν. Όλη η Βόρεια Αφρική είναι αποσταθεροποιημένη. Όλοι. Και νομίζω ότι δεν υπάρχει ή οσδήποτε εξημών που να πιστεύει ότι η κατάσταση αυτή πρόκειται να σταθεροποιηθεί τα επόμενα χρόνια. Η ίδια αποσταθεροποίηση ισχύει και για την υποσαχάρη Αφρική. Θα μου πείτε, μας ενδιαφέρει η υποσαχάρη Αφρική? Ένα πολύ μεγάλο μέρος των μεταναστευτικών μας ροών, κυρίες και κύριοι, έρχεται από την υποσαχάρια Αφρική. Πάμε στην κοντύτερη γειτονιά μας. Η Συρία είναι τελείως αποσταθεροποιημένη και δεν νομίζω ότι ακόμα και οι νεότεροι από εμάς πρόκειται να ξαναδούν τη Συρία ως δομημένο κράτος στη διάρκεια της ζωής μας. Το Ιράκ έχει πάψει να είναι ένα κράτος, είναι τρία κράτη με το επίπεδο βίας το οποίο κάθε μέρα διαβάζεται στις εφημερίδες. Οι Αμερικανοί φεύγουν από το Αφγανιστάν μέσα στο 2014. Υπάρχουν πολλοί αισιόδοξοι που πιστεύουν ότι το Αφγανιστάν θα μετατραπεί σε μια δυτική δημοκρατία. Θα μου επιτρέψετε να μην είμαι μέσα σε αυτούς. Περιμένω λοιπόν πλήρη αποσταθεροποίηση όλης αυτής της ευρύτερης περιοχής. Από εκεί και πέρα, η Τουρκία. Η Τουρκία είναι μια σταθερά. Θα παραμείνει η Τουρκία μια σταθερά? Στη μετά τον Ερντογάν εποχή, η Τουρκία θα είναι μια χώρα με οικονομική ανάπτυξη και με τους
συγκεκριμένους θεσμούς που εν πάση περιπτώσει προσομοιάζουν με όλα τα προβλήματά τους με δυτική δημοκρατία. Στο βορρά μας, Αλβανία, ερώτημα. Σκόπια. Τα Σκόπια βαίνουν ολοταχώς προς μια τεράστια οικονομική κρίση. Η κυβέρνηση Γκρουεύσκη με τους ψηλούς εθνικιστικούς τόνους οδηγεί προς τα εκεί. Σταματώ ως προς το διεθνές περιβάλλον. Έρχομαι τώρα στο εσωτερικό περιβάλλον. Με τι είμαστε εξοικειωμένοι ως χώρα? Πώς λειτουργεί στο μυαλό μας η τρομοκρατία? Έχουμε όλοι στο μυαλό μας ή αρκετοί από εμάς ακόμη την στενή μαρξιστική οργάνωση τύπου 17 Νοέμβρη. Μικρός πυρήνας, συγκεκριμένος, λίγα άτομα, συνωμοτικοί κανόνες, επιλεγμένοι στόχοι, ένα στόχος μία φορά το χρόνο. Αυτό είναι το περιβάλλον που αντιμετωπίζει η χώρα σήμερα? Η απάντηση είναι όχι. Η χώρα αντιμετωπίζει κάτι τελείως διαφορετικό σήμερα. Αντιμετωπίζει έναν ευρύτερο χώρο, ο οποίος αριθμεί ορισμένες λίγες μεν, αλλά χιλιάδες ατόμων, τα οποία φλερτάρουν με την ιδέα μιας εσωτερικής τρομοκρατίας. Απέναντι σε αυτό το πλαίσιο, ποια είναι η άμυνα των πολιτικών κομμάτων? Ποια είναι η άμυνα του συστήματος? Είναι μόνον η επιχειρησιακή άμυνα, η αντιτρομοκρατική υπηρεσία, η ελληνική αστυνομία? Είναι μόνο το υπάρχον νομικό πλαίσιο, όπως έχει περιγραφεί? Φτάνει μόνο αυτό? Είναι όλα τα κόμματα της χώρας απόλυτα στοιχημένα πίσω από μια πλήρη αντίληψη άρνησης αυτού του φαινομένου? Ή υπάρχουν ίσως δεύτερες σκέψεις, τρίτες ατζέντες, αν θέλετε ερωτηματικά, αν θέλετε υποσημειώσεις? Και από εκεί και πέρα, η διάχυτη βία στην κοινωνία, η οποία υπάρχει και για πρώτη φορά, για δεύτερη φορά μετά τη μεταπολίτευση, αλλά την πρώτη φορά ήταν για πολύ μικρό χρονικό διάστημα και αντιμετωπίζεται και κάθετα, αρχίζει και εμφανίζεται και να προέρχεται και από μια αναδυθήσα ξαφνικά εφιαλτική ακρότατη δεξιά. Ένα νεοναζιστικό μόρφωμα. Απέναντι σε όλα αυτά, πόσο καλά εξοπλισμένοι είμαστε? Με πόση σαφήνεια έχουμε θέσει τις προτεραιότητές μας? Πόσο ομονοούντες είμαστε σαν κοινωνία? Καταλαβαίνω ότι ένα σενάριο που ακούγεται τέτοιο, που ακούγεται στα ερωτήματά του σχεδόν εφιαλτικό, θα μπορούσε κανείς εύκολα να το ξεχάσει και να πει είναι υπερβολικό. Πάμε στο σπίτι, πολλά κακά μας λένε. Θα σας δείξω κάτι, το έφερα γιατί έχει μια σημασία. Αυτό εδώ είναι μια εκτύπωση από το ίντερνετ. Μπορεί περίπου να την κατεβάσει ο καθένας από εσάς. Προέρχεται από ένα φερόμενο ως προϊόν που λέγεται Inspire. Είναι ένα προϊόν τρομοκρατικής οργάνωσης, της γνωστότερης τρομοκρατικής οργάνωσης που υπάρχει. Θα το δείτε, φαίνεται καθαρά από εδώ που λέει «We are all Usama». Γιατί σας το δείχνω? Εάν δείτε μέσα, είναι ένα απλό εγχειρίδιο κατασκευής όλων των οργάνων τρομοκρατικών επιθέσεων που μπορεί ο καθένας, χωρίς καμία γνώση χημίας ή καμία εξειδικευμένη γνώση, να το πάρει και να το αντιγράψει. Επέλεξα να σας δείξω τη σελίδα. Ο τίτλος είναι «Bomb Making», φτιάχνοντας βόμβες. Από κάτω ο υπότιτλος είναι πιο σαφής, «Kitchen Fun», χαρά της κουζίνας. Εξηγεί μέσα πώς με τα υλικά που έχει κάθε μητέρα στην κουζίνα της, μπορεί το παιδάκι να φτιάξει βόμβα. Και μάλιστα βόμβα σχετικά ικανοποιητικής ισχύως. Καταλήγω. Το γενικό φαινόμενο της βίας στην κοινωνία είναι ένα φαινόμενο το οποίο θα πρέπει και εμείς, σαν ελληνική κοινωνία, να το αντιμετωπίσουμε. Στην πλήρη του ανάπτυξη. Στην πλήρη του ανάπτυξη. Από το γιαούρτι μέχρι τον καζάκι, μέχρι τη βόμβα. Και είναι ο καιρός να το αντιμετωπίσουμε τώρα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε θερμά. Ο κύριος Αθανασίου Χαράλαμπος, Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Κύριε Γενικέ, θα ήθελα να σας συγχαρώ και εγώ για την πρωτοβουλία να διοργανώσετε την ημερίδα αυτή, λόγω της επικαιρότητος, και να σας ευχαριστήσω για την πρόσκληση. Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι, η σύγχρονη Ελλάδα, η Ελλάδα του 13, ζει την ιστορική στιγμή της τιτάνιας προσπάθειας που καταβάλει ο λαός μας
με όλες του τις δυνάμεις να ξεπεράσει τη σημαντικότερη οικονομική κρίση που εμφανίστηκε ποτέ σε κράτος μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Και όπως τότε βγήκαμε νικητές απέναντι στον ναζισμό και το μίσος προς την ανθρώπινη ύπαρξη, έτσι και τώρα η Ελλάδα θα νικήσει, θα σταθεί στα πόδια της και θα θεραπεύσει τις πληγές της. Η οικονομική κρίση είχε συνέπειες όχι μόνο σε μακροοικονομικό και μικροοικονομικό επίπεδο, είχε και πολλές κοινωνικές συνέπειες. Η ελληνική δημοκρατία έχει εδώ και καιρό τεθεί αντιμέτωπη με τη βία, η οποία απειλεί τα θεμέλια της και τα θεμέλια της ελληνικής κοινωνίας και υπονομεύει βασικά ένομα αγαθά των Ελλήνων πολιτών. Η βία αυτή εμφανίστηκε με πολλές μορφές και προκλήθηκε είτε από μεμονωμένους πολίτες είτε από οργανωμένες ομάδες. Άλλοτε ως αυτοδικία που εκφράζει την κοινωνική διαμαρτυρία για πράξεις ή παραλήψεις της πολιτείας. Άλλοτε σαν αυτόκλητη εκδικητική ενέργεια κατά φυσικών και νομικών προσώπων με αιτία το αίσθημα της αδικίας ή του ασύμβατου των αρχών και ιδεών ή της παρεμπόδισης της δράσης. Κι άλλοτε με τη δικαιολογημένη βάση της τιμωρίας των υπαιτίων για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν υπαρκτά ή όχι. Έτσι γίναμε μάρτυρες διαχρονικά φαινομένων όπως η επίθεση σε συνανθρώπους μας με βάση φυλετικά ή εθνολογικά ή ακόμα και κοινωνικά κριτήρια, οι τρομοκρατικές ενέργειες, η βιοπραγή εναντίον εκπροσώπων της πολιτείας ή πολιτευτών ή συνδικαλιστών, η στοχοποίηση οργάνων της τάξης, η καταστροφή της ιδιοκτησίας, δημόσιας και ιδιωτικής και άλλα. Με το πρόσχημα ότι οι απόψεις που εκφράζονται δεν είναι ορθές ή δεν μπορούν να γίνουν ανεκτές. Η βία με το πρόσχημα αυτό αποτελεί τη χειρότερη μορφή φασισμού, αφού αναιρεί τα συνταγματικά ένομα αγαθά της προσωπικής ελευθερίας του πολίτη, της ισότητας και του δικαιώματος για την ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητος. Υπονομεύει την κοινωνική συνοχή, αλλά και τις δυνατότητες ανάπτυξης και ευημερίας των πολιτών και της κοινωνίας. Ο Μαχάτμα Γκάντι έλεγε «Διαφωνώ με τη βία, γιατί ακόμα και όταν φαίνεται να είναι για καλό, το καλό αυτό είναι μόνο προσωρινό, ενώ το κακό που κάνει είναι μόνιμο». Κάθε δημοκράτης, λοιπόν, δεν μπορεί να διαφωνήσει με τη σκέψη αυτή. Ταυτόχρονα, η ανοχή στη βία την ανατροφοδοτεί και οδηγεί στην επικράτηση του δικαίου του ισχυρότερου. Η ένομη τάξη καταλύεται και ο ισχυρός μπορεί να επιβάλλει τη θέλησή του στους ασθενέστερους, αρκεί να προβάλλει μια στοιχειωδώς ανεκτή δικαιολογητική βάση για τις ενέργειές του. Οι βασικές ελευθερίες δεν τηρούνται και η αρχή της ισότητας μένει κενό γράμμα. Η πολιτεία και η κοινωνία δεν μπορούν να μείνουν παρατηρητές στο φαινόμενο αυτό, ούτε μπορούν να περιμένουν την αυτόματη λύση του προβλήματος με την εξομάλυνση των συνθήκων. Η λύση που προτείνεται δεν είναι πρωτότυπη, ούτε πάντα εύκολα εφαρμόσιμη. Είναι όμως μοναδική, η επικράτηση του κράτους δικαίου. Η απαρέγκλητη και χωρίς αστερίσκους και προφάσεις αντιμετώπιση όλων ανεξαρτήτως των εκφάσεων βίας από την πολιτεία και τη δικαιοσύνη, χωρίς υψηφισμούς του ύφους, αφού εσύ έκανες αυτό, δικαιούμαι κι εγώ να κάνω το ίδιο ή κάτι άλλο. Η δικαιοσύνη είναι ταγμένη να προστατεύει το άτομο. Το άτομο που βρίσκεται στο κέντρο της ηθικής, όπου αυτό καθ' αυτό αναγορεύεται ως υπέρτατο αγαθό της ζωής και ως αγαθό με ιδιαίτερη αξία. Το αντίθετο συνιστά λαϊκισμό. Η κατηγοριοποίηση των εκφάνσεων της βίας θα απασχολήσει και την ποινική αξιολόγηση, αλλά δεν πρέπει να αφαιρέσει από την πολιτεία τη δυνατότητα να αντιμετωπίσει κάποια κρούσματα, επειδή στο παρελθόν άλλες περιπτώσεις δεν αντιμετωπίστηκαν με την ίδια επιτυχία. Και το μήνυμα πρέπει και να είναι σαφές και να έχει πολλούς αποδέκτες. Σε μια συντεταγμένη και ευνομούμενη πολιτεία όπως η ελληνική δημοκρατία, η τήρηση της τάξης επαφίεται αποκλειστικά στο κράτος και τους θεσμούς του και η εφαρμογή των νόμων στη δικαιοσύνη. Κανείς δεν είναι πάνω από τον νόμο. Κανένας δεν είναι πάνω από τη δικαιοσύνη. Η πολιτεία οφείλει να έχει την παραπάνω αρχή ως κορονίδα της λειτουργίας της και να την τηρεί χωρίς εξαιρέσεις, επιφυλάξεις και αμφιβολίες. Η πολιτεία οφείλει ακόμα να διαμορφώνει το κατάλληλο πλαίσιο για την καταστολή της βίας. Η ισχύουσα νομοθεσία είναι κατά κανόνα επαρκής.
Όπου διαπιστώνεται ότι χρειάζεται επανεξέταση γιατί οι εξελίξεις το επιβάλλουν, πρέπει να γίνεται. Χαρακτηριστική περίπτωση είναι το νέο νομοσχέδιο για την αντιμετώπιση του ρατσισμού και της ξενοφοβίας, το οποίο αυτές τις μέρες κατατίθεται στη Βουλή. Το υπάρχον νομικό πλαίσιο του νόμου 927 του 1979 επανεξετάζεται, κάτω από την οπτική της εναρμόνισης με τα σύγχρονα διεθνή κείμενα και της αξιολόγησης με τις ανάγκες της ελληνικής κοινωνίας. Ορισμένοι αναφέρονται σε ασαφείς έννοιες, όπως θεσμική βία, προσπαθώντας να αναιρέσουν την αυτονόητη στο δημοκρατικό πολίτευμα κυριαρχία της δημοκρατίας επί της στήρησης της τάξης. Την έννοια αυτή δεν μπορούμε να την αποδειχθούμε, γιατί δεν μπορούμε να απόσχουμε ως κοινωνία και ως κυβέρνηση από την αρχή του κράτους δικαίου. Είτε οι θεσμοί θα λειτουργούν εντός του πλαισίου που οι νόμοι και το Σύνταγμα ορίζουν και επομένως δεν μπορούμε να μιλούμε για θεσμική βία, είτε οι εκφραστές των θεσμών παρανομούν και δεν εκφράζουν πλέον τους θεσμούς. Μέση οδό δεν αναγνωρίζουμε και θεωρούμε επικίνδυνους όσους πιστεύουν το αντίθετο. Η βία δεν μπορεί να είναι ανεκτή, όποιος και αν την προκαλεί, ανεξαρτήτως πολιτικής, κοινωνικής προέλευσης και συγκυριών. Ως ελληνική πολιτεία, ως ελληνική κυβέρνηση, δεν δεχόμαστε συμψηφισμούς. Δεν δεχόμαστε το διαχωρισμό μεταξύ καλής και κακής βίας και την τάση ιδεολογικοποίησης εγκληματικών ενεργειών που θίγουν ένομα αγαθά και τη συνοχή της κοινωνίας. Έχουμε εμπιστοσύνη στους θεσμούς, τις αρχές και την ανεξάρτητη ελληνική δικαιοσύνη, ώστε να διαφυλάξουν τα ένομα αγαθά της ασφάλειας και της ελευθερίας όλων των πολιτών. Η σύγχρονη Ελλάδα, η Ελλάδα του αύριο, η Ελλάδα των παιδιών μας, πρέπει να είναι απαλλαγμένη από το βάρος αυτό. Το οφείλουμε στην ιστορία μας. Ευχαριστώ για την προσοχή σας. Ευχαριστούμε τον Υπουργό. Δεν θα μπω στον πειρασμό να ξεκινήσουμε τους σχολιασμούς. Θα ήθελα να μπούμε στη συζήτηση του πάνελ. Όποιος θέλει μπορεί να χρησιμοποιήσει το βήμα, όποιος θέλει μπορεί να μιλήσει από την θέση του. Και για να δώσουμε και έναν τόνο συνέχεια σε αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε στην Νέα Δημοκρατία, θα ανοίξουμε μετά τη συζήτηση με ερωτήσεις και από όλους εσάς. Ο κύριος Πανούσης, καθηγητής εγκληματολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών και βουλευτής της Α Αθήνας με τη Δημοκρατική Αριστερά. Κύριε Υπουργέ, κύριε Αντιπρόεδρε της Βουλής, κυρίες και κύριοι, θέλω αρχικά να ευχαριστήσω για την πρόσκληση. Θεωρώ ότι πρέπει όλοι μαζί να αντισταθούμε όχι μόνο στην εγκληματική βία, αλλά και στην κουλτούρα της βίας που ταλανίζει τη χώρα μας με τα πολιτευτικά. Και θα επανέλθω σε αυτό. Έτσι λοιπόν έχουμε το πρότυπο μιας βανδαλιστικής βίας που άλλοτε κινείται στην πλάτη της τρομοκρατίας ή και του ρατσισμού και άλλοτε στην πλάνη της επανάστασης. Που άλλοτε καταργεί και άλλοτε διεκδικεί ελευθερίες και δικαιώματα και που έχει επικρατήσει στα ελληνικά πολιτικά δυστυχώς και κοινωνικά ήθη. Το αντίθετο της βίας στην αλωτριωμένη ζωή για μερικούς, στη βία των διαψευσμένων και των απελπισμένων, η διαμαρτυρία και η πολιτική βία, η οργή και η απήθεια, η εκτόνωση και η λαϊκή αυτοδικία, ο τσαμπουκάς και οι τραβουκισμοί κοσμούν την ημερήσια διάταξη της ζωής μας. Η κοινωνική ανυπακοή και η δημόσια ακτιβιστική πολλές φορές ανυπακοή υπερβαίνουν κατά πολύ την αποδοκιμασία ατόμων και πολιτικών και εύκολα μετουσιώνονται σε βία. Από την άλλη, η δοξολόγηση της βίας με οποιοδήποτε επιχείρημα δημιουργεί, αναρωτιέμαι αφελώς, σύγχυση ανάμεσα στη φυσική βία κατά προσώπων και την πολιτική βία κατά του συνταγματικού μας συστήματος. Οι προπυλακισμοί πολιτικών, ακαδημαϊκών, συνδικαλιστών συνδέθηκαν με μια εθνολαϊκιστική κουλτούρα ενόπλων πολιτών που απέχει πολύ από τη δημοκρατική κουλτούρα των δυναμικών διεκδικήσεων. Η κρίση της δημοκρατίας ή ακόμα και τα λάθη της δεν νομιμοποιούν την ένοπλη κατάλυσή της από αυτόκλητους σωτήρες. Η διαφωνία είναι προφανώς στατικό στοιχείο της δημοκρατίας. Καμία όμως διαφωνία δεν νομιμοποιείται να γίνει ένοπλη εξέγερση για να λύσει τις διαφορές της με τη δημοκρατία. Στις δημοκρατίες η αυτονομιμοποίηση ή αυτοαπονομιμοποίηση της βίας δεν εξαρτάται από καλούς σκοπούς και καλούς σκοτωμούς. Η οφειλόμενη λαϊκή εξέγερση, πάντως χάρη κατά πολιταρχικού καθεστώτος, δεν μπορεί να εκφυλίζεται σε γιαουρτώματα ως ένδειξη απονομιμοποίησης των θεσμών
σε μια δημοκρατική χώρα. Όλοι οι μύθοι και όλες οι μορφές βίας έχουν βρει μια θεωρία αυτονομιμοποίησης και ένα πρόσχημα απονομιμοποίησης της παραβατικής συμπεριφοράς ή και δοξολόγησης της ένοπλης αντίστασης erga omnes. Αυτή η καρικατούρα της άγριας δύσης δεν οδηγεί, όπως νομίζουν μερικοί, σε νεοφιλελεύθερες λύσεις, αλλά σε ακραίες, ένθεν κακήθεν, τυφλές εκρήξεις, χωρίς αρχή, χωρίς αρχές και χωρίς τέλος, δυστυχώς. Με αυτά και με αυτά, η κοινωνία της βίας μετουσιώνεται σαν ένα πεδίο βολής του υποκόσμου και των πάσης φύσεως εντός αγωγικών τρομοκρατών. Η συμψηφιστική βία, τον μεν κατά τον δε και αντίστροφα, καταργεί το κοινωνικό συμβόλαιο και διαβρώνει την δημοκρατική ομαλότητα. Τα πολιτικά και δημοκρατικά διέξοδα δεν δικαιώνουν την οποιαδήποτε συμψηφιστική βία. Δεν υπάρχει καλή βία και νομιμοποιημένο έγκλημα στις δημοκρατίες. Η κουλτούρα της ανυπακοής δεν είναι νοητό να συγκρούεται στο διενεκές με την κουλτούρα της εμπιστοσύνης. Η κρίση της πολιτικής νομιμοποίησης του κράτους δεν νομιμοποιεί το πολιτικό έγκλημα ως μορφή αντίστασης. Το κοινωνικό συμβόλαιο παράγει την πολιτική εξουσία, θέτει το πλαίσιο της εξουσίας αυτής και ολοκληρώνεται με τη λαϊκή αποδοχή και συνένεση, πάντα μέσω και μέσα στην αρχή της εμπιστοσύνης. Όπως λοιπόν και να προσεγγίσει ή να ερμηνεύσει κανείς τη βία, η πολιτική ανυπακοή προϋποθέτει επώνυμη, δημόσια, συνειδητή, αξιακή αντίδραση έναν άδικο νόμο, αλλά όχι στην νομιμότητα. Ο άνομος και έκνομος πολίτης, ο κατέχων αποκλειστικά το δημοκρατικό δικαίωμα της ανυπακοής, διαιρεί αυθαίρετα, αναρκησιστικά και ιδιωτελώς την νομιμότητα σε καλή και κακή και χωρίς ηρωική διάθεση ή πρόθεση, προβάλλει ως ηθικό πρόταγμα των πράξεών του την αντισυστημική ή τραυματισμένη του συνείδηση. Τα θύματα της βίας περνούν σε δεύτερη μοίρα. Μολονότι φαντάζομαι συμφωνούμε όλοι, δεν υπάρχει αριστερός ή δεξιός πόνος, καθώς τα αυτοαναφερόμενα συστήματα βίαιης ανυπακοής καταλήγουν σε λάθος ανθρωποθεσίες, που δεν έχουν όμως και το θάρρος οι δράστες να ομολογήσουν ή να αποδεχθούν, βλέπε Μαρφίν. Η βία ως αυτεπίστροφο όπλο πολλαπλασιάζεται και θολώνει κυρίως όταν δεν υπάρχει ιδεολογικό περιεχόμενο και πολιτικό στόχος. Το παράλογο ή το αδικαίωτο της βίας, η σύνδεσή της με διαψεύσεις και συμβολισμούς, με τη διάρρηξη της κοινωνικής συνοχής, προκαλούν πολλαπλές συγχύσεις. Ένα όμως είναι βέβαιο. Η ανυπακοή, ως κοινωνική ή πολιτική αμφισβήτηση, έχει συχνά ως αποτέλεσμα μια ελευθερία χωρίς ευθύνη. Δηλαδή ένα μόνιμο σύνδρομο εξεγέρσεως, κατά τη γνώμη μου, ως μετεμφυλιακό ή μεταπολιτευτικό κατάλοιπο, που δεν συνάδει με το δημοκρατικό σύστημα, αλλά και που δεν είναι και απελευθερωτική αυτή η βία. Ακόμα και αν η δημοκρατία δεν μπορεί να προστατευτεί από τον εαυτό της, πρέπει ως κοινωνία να συμφωνήσουμε ότι οι ελεύθερες κοινωνίες δεν αμφισβητούνται ενόπλως από τα επιμέρους συμφέροντα ή διακυβεύματα, ότι οι επιλογές ανελευθερίας συνιστούν τρόπο ζωής, προσωπικής και κοινωνικής, ότι η δημοκρατική ελευθερία δεν σημαίνει αναρχία, αλλά ελευθερία που γεννάει την τάξη. Και τέλος, ότι αποδειχθήκαμε αδύναμοι στο να διαχειριστούμε την ελευθερία μας μεταπολιτευτικά. Η βία επιφέρει αλλοιώσεις στα νοήματα της ελευθερίας και των δικαιωμάτων, στις χρήσεις και τις καταχρήσεις, στην επιδείνωση και όχι στη βελτίωση της ζωής του κοινωνικού συνόλου. Η κοινωνική ελευθερία προϋποθέτει νομικό οπλισμό δικαιωμάτων και ελευθεριών του ενός που δεν εμποδίζει την ελεύθερη δραστηριότητα του άλλου ή του συνόλου. Δεν μπορεί συνεπώς η ελευθερία να είναι χωρίς όρια και χωρίς ρυθμιστή, διότι τότε η κοινωνική ελευθερία αρνείται το κοινωνικό συμβόλαιο και οδηγεί σε χαοτικές καταστάσεις ανελευθερίας. Το κοινωνικό συμβόλαιο, η μαζική διαφοροποίηση και η υπακοή στη συνείδηση δεν πρέπει να έρχονται συνέχεια σε σύγκρουση. Η σημερινή έκρηξη βίας είναι κάτι που θα έπρεπε να το αναμένουμε. Είναι παιδί της ανομίας και της έλλειψης οριοθετήσεων. Το χειρότερο είναι πως αυτός που ασκεί τη βία εναντίον κάποιου υπουργού, ενός νομπελίστα, δεν έχει συνείδηση της εγκληματικής του πράξης, αλλά θεωρεί πως αυτό που κάνει είναι άσκηση δικαιώματος. Και αυτή είναι η μεγάλη στρέβλωση της δημοκρατίας από τη μεταπολίτευση και εξής. Μετά το 1974 θεωρήσαμε, εκ του πονηρού, εξ αφελίας, πως υπάρχει δημοκρατία, ελευθερία και κοινωνία χωρίς όρια. Πολλοί θεωρούν πως έχουν μόνο δικαιώματα, πως μπορούν με το δικό τους τρόπο να βρουν το δίκαιο τους,
χωρίς να αναγνωρίζουν κοινωνικά συμβόλαια, πολιτική συνένεση ή δημοκρατικούς θεσμούς. Άρα, νόμος είναι το δίκαιο του εργάτη, του φοιτητή, του αγρότη, του οποιοδήποτε. Την έλλειψη ορίων έρχεται να συνδράμει και η γενικευμένη ανομία. Όλα επιτρέπονται, όλα συγχωρούνται, όλα συμψηφίζονται. Δυστυχώς δεν μπορούμε να βγούμε από αυτόν τον φαύλο κύκλο, καθώς δεν πρόκειται για τον παροξισμό ή την αγανάκτηση ενός ή μερικών ατόμων, αλλά για μια κουλτούρα που έχει οικοδομηθεί τα 39 χρόνια αυτά. Το αποτέλεσμα είναι να μπει η βία στον τρόπο που οδηγούμε, στον τρόπο που μιλάμε και πάντα με συνείδηση δικαίου. Αποδειχτήκαμε αδύναμοι να διαχειριστούμε την ελευθερία μας. Και φτάσαμε στα άκρα, αν και θεωρώ πως θα δούμε και χειρότερα φαινόμενα στο μέλλον. Προφάσεις και αιτιολογίες υπάρχουν πάντοτε. Αν θέλεις να στραφείς όμως κατά του πολιτικού συστήματος, δεν δέρνεις όποιον βρίσκεις στον δρόμο. Αυτό είναι παράκρουση και τυφλή βία. Είναι ιδεολογική σύγχυση και ένας φαύλος κύκλος. Το πολιτικό σύστημα προσπαθεί να ενοχοποιήσει τους άλλους και άλλοι το σύστημα. Δεν βγαίνει πουθενά. Χρειαζόμαστε συνεπώς εκπαίδευση στη δημοκρατία και στη μη βίαιη αντίσταση. Υψηλότερη δικαιοσύνη σε συνθήκες νόμου Λίντς δεν υπάρχει. Δι κανόνων και ορίων. Χωρίς κανόνες και όρια, ούτε υπακοή ούτε ανυπακοή νοούνται. Ούτε βέβαια ελευθερία ή ελευθερίες. Η δημοκρατία μας τραυματίζεται καθημερινά από το φανατισμό και το βαρβαρισμό, τον κυροσκοπισμό και τον κινησμό και διολυσταίνει προς την αυθαιρεσία, την ανομία ή την αναρχία. Οι αντίπαλοι αλληλοπυροβολούνται αν διαλέγονται. Κινούμαστε άναρχα και επικίνδυνα στο αντικοινωνικό πεδίο των ακροτήτων, του παραλόγου και της παράκρουσης. Εκπαιδευόμαστε στη βία και διδάσκουμε βία. Η βία όμως εναντιώνεται και καταργεί τον δημοκρατικό διάλογο και υπερβαίνει τις πολιτικές αντιπαραθέσεις. Η αντίσταση κατά της βίας και των βίων συνιστά δημοκρατικό χρέος. Προσοχή όμως. Η απόσταση ανάμεσα σε μια κοινωνία που απελευθερώνεται και μια κοινωνία που αυτοκαταστρέφεται είναι μικρή. Ας μην διαβούμε τη διαχωριστική αυτή γραμμή, ισχυριζόμενη ότι μόνο έτσι ο κόσμος μας θα γίνει καλύτερος. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Η κυρία Γεωργιάδου Βασιλική, αναπληρώτρια καθηγήτρια πολιτικής επιστήμης στο Πάντιο. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και που μου δίνετε το λόγο, βέβαια. Θα ξεκινήσω την ομιλία μου με έναν τρόπο μάλλον αναμενόμενο για πολιτικό επιστήμονα, δηλαδή κάνοντας μία υπενθύμηση ότι το θέμα της βίας έδωσε τροφή για αναστοχασμό στους μεγαλύτερους πολιτικούς διανοητές, οι οποίοι αναφέρθηκαν στη βία με τον ένα ή τον άλλο τρόπο. Δηλαδή, άλλοι ερμηνευτικά, άλλοι εξοραϊστικά, άλλοι πολεμικά και άλλοι διαχειριστικά. Δεν θα επιχειρήσω βέβαια να ανθολογήσω αυτές τις απόψεις, με μία μικρή εξαίρεση μιας μεγαλύτερης αναφοράς μου λίγο παρακάτω, που θα μου την επιτρέψετε. Να συνοψίσω μόνο στο σημείο αυτό εν είδη ορισμού, συνερώντας τα σημεία όπου η σκέψη των κλασικών διανοητών συγκλίνει, ότι ως βία περιγράφεται η διαθεσιμότητα ατόμων, κοινωνίας και θεσμών για επιβολή και κυριαρχία. Στα άτομα, στις κοινωνίες, λιγότερο ή περισσότερο σε διάφορες συγκυρίες, και εδώ έχει σημασία να διακρίνουμε τις διαφορετικές συγκυρίες, υπάρχει αποθηκευμένο ένα ρεζερβουάρ, ένα απόθεμα βίας. Γι' αυτό και είναι αναγκαίο να σκεφτούμε πότε κινητοποιείται και κυρίως πώς περιορίζεται αυτό το απόθεμα. Η ύπαρξη ενός ρεζερβουάρ βίας θεματοποιήθηκε, και εδώ θα έρθω σε αυτήν την μικρή παρέκβαση που σας είπα προηγουμένως, θεματοποιήθηκε στην επιστολογραφία μεταξύ του Άινστάιν και του Φρόιτ, η οποία ξεκίνησε με πρωτοβουλία του πρώτου, τις παραμονές της εισόδου του Χίτλερ στην καγκελαρία. Ο Άινστάιν στην επιστολή του ρωτά αναπάντεχα τον Φρόιτ αν υπάρχει δυνατότητα να κατευθύνει κανείς την ψυχική εξέλιξη των ανθρώπων με τέτοιο τρόπο ώστε να καταστούν ανθεκτικότεροι απέναντι στην ψύχωση του μίσους και της καταστροφής. Και ο Φρόιτ αναπάντεχα επίσης δίνει μία απάντηση εν μέρη πολιτική, ισχυριζόμενος ότι η βία μπορεί να περιοριστεί μόνο από το δίκαιο και τον νόμο. Η εξέλιξη από τη βία στο δίκαιο, εξηγεί ο Φρόιτ στον Άινστάιν, λαμβάνει χώρα μέσα στο πλαίσιο της μεγάλης κοινότητας, σήμερα θα λέγαμε του κράτους, η οποία αποτελεί τη συνάθρηση των αδυνάτων, μας λέει ο Φρόιτ. Ωστόσο, για να συμβεί αυτή η εξέλιξη από τη βία στο δίκαιο και τον νόμο,
έλεγε ο Φρόιτ σε αυτήν την απαντητική του επιστολή στον Άινστάιν, απαιτείται να δημιουργηθεί μία ψυχολογική προδιάθεση. Και αυτή είναι η ανάπτυξη δεσμών, ταυτίσεων, συναισθηματικών δεσμών των ατόμων με την κοινότητα, δηλαδή με το κράτος και τους θεσμούς. Η ανυπαρξία τέτοιων δεσμών, και έρχομαι στο σήμερα, δηλαδή το τεράστιο έλλειμμα πολιτικής και κοινωνικής εμπιστοσύνης που παρατηρείται στις μέρες μας, κάνω μια παρένθεση εδώ, και που στη χώρα μας είχε προηγηθεί αυτή η κρίση, ας πούμε, της πολιτικής και των θεσμών, είχε προηγηθεί της χρηματοπιστωτικής κρίσης, ενώ κάτι τέτοιο δεν συνέβη, επί παραδείγματι, στην Ισπανία και την Πορτογαλία, και αυτό ίσως μας δίνει αφορμές να σκεφτούμε γιατί εκεί δεν υπάρχει μια χρυσή αυγή, αλλά υπάρχει εδώ. Κλείνω την παρένθεση. Καθώς λοιπόν, πέρα από αυτό το τεράστιο έλλειμμα πολιτικής και κοινωνικής εμπιστοσύνης, υπάρχει και μια παρατεταμένη κατάσταση ανομίας, αναφέρθηκαν και προηγούμενοι ομιλητές, που καλλιεργήθηκε για χρόνια και από την κορυφή και από τη βάση της κοινωνικής και της πολιτικής πυραμίδας. Και όλα αυτά λειτουργούν ως εφαλτήριο για την εκδήλωση και τον πολλαπλασιασμό των μορφών της βίας. Στην εγχώρια συζήτηση, και έρχομαι τώρα σε αυτήν και επικεντρώνω το ενδιαφέρον μου στη συζήτηση έτσι όπως διεξάγεται αυτόν τον καιρό, τα τελευταία χρόνια. Διεξάγεται λοιπόν επιτέλους αυτή η συζήτηση, ωστόσο και πάλι με αφορμή τραγικές εκδηλώσεις της. Ήταν ο Δεκέμβρης, όπως λέμε, η Μαρφίν, οι σκουριές, ο Φίσας. Η συζήτηση διεξάγεται ωστόσο με υπεκφυγές, κενά και ιδεολογικές φορτίσεις, παρένθεση, το ίδιο όπως και λίγο παλιότερα συνέβαινε όταν συζητούσαμε για την τρομοκρατική βία της 17 Νοέμβρη. Έτσι σήμερα, αν καταγγείλεις τη βία στη Μαρφίν, είσαι μνημονιακός. Αν αναφερθείς μόνο στη βία της Χρυσής Αυγής, ασχέτως αν προχθές ή αύριο κάνεις λόγο για τη βία στις Κουριές, παραδείγματος χάρη, κλείνεις τότε τα μάτια σου στη βία της αριστεράς. Εν έτη 2013, μια χώρα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Ελλάδα, εξακολουθεί να συζητά με όρους καλής και κακής βίας, το είπε και ο κύριος Πανούσης, με καταγγελίες για συμψηφισμούς και εξομοιώσεις. Μήπως οι όροι και το περιεχόμενο αυτού του διαλόγου υποδηλώνουν, αναρωτιέμαι, την επίγουσα ανάγκη να προταχθεί προς συζήτηση στο θέμα, το ζήτημα της δημοκρατίας. Η εγχώρια συζήτηση περί της βίας, λοιπόν, εξοκέλει πρώτον σε ιδεολογικές υπερβολές και δεύτερον, αυτή η συζήτηση λατρεύει τις γενικότητες. Μάλιστα, ακόμη και όταν διεξάγεται, από επαΐοντες συμβαίνει κάτι τέτοιο. Έτσι, στο ερώτημα γιατί υπάρχει βία ή γιατί γεμίζει το ρεζερβουάρ της βίας, επισημαίνονται συνήθως τρεις λόγοι. Θα έλεγα, είναι αυτοί οι τρεις και σχεδόν μοναδικοί λόγοι που επισημαίνονται. Η οικονομική κρίση είναι ο πρώτος λόγος, η κρίση των πολιτικών θεσμών είναι ο δεύτερος λόγος, τα φαινόμενα λαϊκισμού και εθνικής εσωστρέφειας είναι ο τρίτος λόγος. Οι αιτίες που επισημαίνονται είναι σχετικά απλό να εξηγηθεί γιατί διευρύνουν τη διαθεσιμότητα απέναντι στη βία, αν και είναι αρκετά πιο δύσκολο να καταδειχθεί με σκληρά δεδομένα και όχι με δοκιμιακού τύπου αφηγήσεις, αν είναι αυτές ακριβώς οι αιτίες που ενεργοποιούν αυτά τα ίδια τα επεισόδια της βίας τα οποία βιώνουμε. Μιλώντας γενικά, οι κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες και το επίπεδο παιδείας και πολιτισμού δημιουργούν ένα πλαίσιο για την έκφραση ατόμων, συλλογικοτήτων και θεσμών, ακόμη και με βίαιο τρόπο. Συζητώντας γι' αυτό το πλαίσιο της ζήτησης, όπως το λέμε και μέσα στο δικό μας το χώρο, της πολιτικής επιστήμης, δεν είναι θέσφατο, ωστόσο, ότι η κρίση θα δημιουργήσει συνθήκες Βαϊμάρης, όπως συχνά πυκνά υποστηρίζεται από εκείνους που θεωρούν την κρίση στην οικονομία και τη ρευστότητα στην πολιτική σκηνή ως προθαλάμους της βίας. Εκτός από το πλαίσιο όμως, μέσα στο οποίο διαμορφώνεται δυνητικά όμως και υπό προϋποθέσεις διαθεσιμότητα για τη βία, κάνω άλλη μια παρένθεση εδώ, και εδώ μια τέτοια προϋπόθεση θα μπορούσε να ελεγχθεί, εν είδη υποθέσεως εργασίας να ελεγχθεί, η σύμπτωση μιας χρόνιας κρίσης αντιπροσώπευσης με συνθήκες απρόσμενης οικονομικής κατάρρευσης, δηλαδή όταν υπάρχει η σύμπτωση αυτών των δύο στοιχείων. Κλείνω την παρένθεση. Αυτή λοιπόν η διαθεσιμότητα για τη βία υπάρχει και η ίδια αυτή καθ' αυτή η έκφρασή της, δηλαδή πώς, με ποιο τρόπο, αυτό είναι σημαντικό να δούμε, πώς, με ποιο τρόπο και από ποιους ασκείται κάθε φορά βία. Ο κύριος Δένδια στην αρχή της ομιλίας του έκανε μία αναφορά στο οργανωτικό πλαίσιο που επιλέγουν ομάδες,
μηχανισμοί που ασκούν βία στο παρελθόν, η 17 Νοέμβρη, τώρα η Χρυσή Αυγή, και εξήρετη σημασία, και μου άρεσε αυτό πάρα πολύ, να κατανοήσουμε αυτόν ακριβώς τον τρόπο που οργανώνονται και λειτουργούν στο εσωτερικό τους αυτές οι ομάδες, οι οποίες σήμερα λειτουργούν, και ασπάζομαι αυτό που νομίζω είπε, ως ένας χώρος μιας τρομοκρατίας της βάσης, θα την έλεγα. Σημασία λοιπόν έχει, ποιες είναι, σημασία επίσης έχει, πέρα από το οργανωτικό στοιχείο, να δούμε δηλαδή πώς εκφράζεται αυτός ο χώρος, πώς οργανώνεται, ποιοι τον ακολουθούν, πώς δρούν. Σημασία έχει επίσης να δούμε ποιες είναι οι αναπαραστάσεις των εκφράσεων της βίας στη δημοσιότητα. Εδώ αναφέρομαι στο ρόλο των μέσων μαζικής ενημέρωσης, από τα οποία μέσα μαζικής ενημέρωσης εξαρτάται η ορατότητα των ατόμων και οργανώσεων που ασκούν βία, αλλά και το καμουφλάρισμά τους ή η μετεγραφή τους σε κάτι άλλο από αυτό που πραγματικά είναι. Όλο αυτό το σκέλος που αφορά τους δρόντες, τον τρόπο που ενεργούν, αλλά και τις διαμεσολαβήσεις της βίας από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, παρέμενε για χρόνια στη σκιά. Αλλά ακόμη και τώρα που φωτίζεται με μεγάλες ποσότητες η υπόθεση της Χρυσής Αυγής, μεγάλες ποσότητες δημοσιότητας, δεν σημαίνει ότι είναι ουσιαστικός και κατάλληλος πάντα αυτός ο τρόπος που κάτι τέτοιο γίνεται. Στην έρευνα για τον εξτρεμισμό, η διερεύνηση του σκέλους που έχει να κάνει με τον ίδιο το χώρο του εξτρεμισμού, δηλαδή με την πλευρά της προσφοράς, όπως λέμε, θεωρείται εξαιρετικά σημαντική. Δεν μπορείς να κατανοήσεις, πολλό μάλλον να καταπολεμήσεις τον εξτρεμισμό και τη βία, αν δεν αναμετρηθείς με τους δρόντες, τις στρατηγικές τους και τα μορφώματα που παράγουν τη βία. Από τη δεκαετία του 1980, η πολιτεία έδειξε ότι δεν ήθελε ή δεν αποτολμούσε μία τέτοια οριστική αναμέτρηση. Ένα παράδειγμα, που το ξέρουμε όλοι, υπάρχει διαχρονικά πληθώρα από σκηνές βίας που λάμβαναν χώρα μπροστά στα μάτια της αστυνομίας, αλλά και με την ανοχή άλλων θεσμών, των πανεπιστημιακών παραδείγματος χάρη, χωρίς συνέπειες για εκείνους που επιδίδονταν σε βίαιο ακτιβισμό. Εκλεκτικές συγγένειες, φοβικές αναστολές, έλλειμμα στρατηγικής απέναντι στα άκρα, απομάκρυναν τους θεσμούς από τον στόχο να πατάξουν το πρόβλημα στην αιστεία εκδήλωσής του. Σήμερα που αναλαμβάνεται ένα τέτοιο εγχείρημα, αναλαμβάνεται το εγχείρημα της δικαστικής καταρχάς αντιμετώπισης του δεξιού εξτρεμισμού, καυγάδες, έτσι θα τους πω, για το ποιο είναι το ομοίωμά του, ρίχνουν μια βαριά σκιά στην όλη προσπάθεια. Παρότι η βία μπορεί να παραχθεί αμφίδρομα, κάνω πάλι μια παρένθεση, η στρατηγική της έντασης επί παραδείγματι, που ακολουθούσαν τις πρώτες μεταπολεμικές δεκαετίες ακροδεξιά μορφώματα στην Ευρώπη, είχε ως αποτέλεσμα μια αμφίδρομη απαντητική βία της άκρας αριστεράς και τα νάπαλιν. Κλείνω την παρένθεση. Και παρότι η Χρυσή Αυγή πόνταρε στην κόντρα της με περιβάλλοντα της αριστεράς, δηλαδή σε αυτό το αμφίδρομο της βίας, οι βίαιες πρακτικές της δεν αποτελούν, αυτή είναι η γνώμη μου, το δομικό ισοδύναμο μορφών βίας που εκολάπτονται αλλού, σε χώρους απέναντι, όπως διατυμπανίζεται εσχάτως ότι συμβαίνει. Αναφορικά με τη Χρυσή Αυγή, να πω μια φράση, και δεν θα σας κουράσω πολύ, τελειώνω, ότι πρόκειται για μια επικίνδυνη ναζιστική καρικατούρα, θα την έλεγα, που δεν υπάρχει όμοιά της στην εγχώρια σκηνή. Αν η πολιτεία έχει να αναμετρηθεί και με άλλα εξτρεμιστικά μορφώματα, θύλακες, πρακτικές, ας το κάνει γρήγορα, αλλά ας μην χάσει το momentum της αντιμετώπισης της Χρυσής Αυγής. Το momentum αυτό, η στιγμή δηλαδή αυτή, διαμορφώνεται από τρία στοιχεία. Πρώτον, από τα στοιχεία που οδήγησαν στη δικαστική διερεύνηση της υπόθεσης. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δεύτερον, από την εκ των πραγμάτων επανατοποθέτηση της οργάνωσης στην κοινοβουλευτική και πολιτική σκηνή. Συζητούμε όλοι, και η πολιτεία βέβαια, με έναν τρόπο οργανωμένο, αν μπορεί αυτή η οργάνωση να δέχεται κρατική χρηματοδότηση, παραδείγματος χάρη. Αν μπορούν τα μέλη της να μετέχουν στην κοινοβουλευτική διαδικασία, ενώ αυτά που είναι προφυλακισμένα. Όλο αυτό, νομίζω, αποτελεί μία στα σπάργανα ακόμη ευρισκόμενη επανατοποθέτηση αυτής της οργάνωσης μέσα στο κοινοβουλευτικό και πολιτικό πλαίσιο, στο οποίο μετά τις εκλογές του 2012, τις διπλές εκλογές, εκ των πραγμάτων και με την ψήφο του εκλογικού σώματος, τοποθετήθηκε.
Εδώ θα έλεγα μια τελευταία παρένθεση και συγγνώμη για τις πολλές παρενθέσεις. Η πολιτεία δεν πρέπει να επαναλάβει το λάθος που είχε κάνει στα τέλη της δεκαετίας του 1990, όταν η ερήμην βαριά καταδίκη αρχηγικού στελέχους της Χρυσής Αυγής δεν είχε καμία θεσμική συνέπεια για την οργάνωση. Και τρίτον, αυτό το momentum διαμορφώνεται από τη γνήσια διάθεση απαλλαγής από ναζιστικές καρικατούρες που δείχνει η ισχυρή πλειονότητα των πολιτών, είναι πάνω από το 90%, και κατά τη γνώμη μου το σύνολο των πολιτικών και κομματικών δυνάμεων. Η υπόθεση της Χρυσής Αυγής, τελειώνω με αυτή τη φράση, αποτελεί, επί της ουσίας μιλώντας, ένα διακύβευμα συνένεσης, το πρώτο που αναδεικνύεται μετά το Μάιο του 2010, δηλαδή μετά την υπογραφή του Μνημονίου. Θα ήταν, κατά τη γνώμη μου, μία μεγάλη χαμένη ευκαιρία, αν από ένα επί της ουσίας συνενετικό διακύβευμα μεταβληθεί σε αφορμή κομματικής ή και μικροκομματικής αντιπαράθεσης. Σας ευχαριστώ πολύ. Και για τον παρενθετικό σας λόγο, δεν μπορώ να μην σχολιάσω το γεγονός ότι εσείς ως αμυγός ακαδημαϊκός καλύψατε περισσότερο την επικαιρότητα και νομίζω είναι χρήσιμο αυτό. Τις απόψεις σας θέλουμε και σας ευχαριστούμε. Ο κύριος Πάσχος Μανδραβέλης, δημοσιογράφος. Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Αν και άργησε, όχι στο πρόσωπό μου, αυτού του τύπου ο διάλογος που κανονικά έπρεπε να γίνεται στα σχολεία και όχι στην Παλαιά Βουλή, άργησε πάρα πολύ. Και άργησε πάρα πολύ σε αυτή τη χώρα, και το κατάλαβα το Φεβρουάριο του 2009, που συμμετείχα σε μια εκδήλωση στο Πάντιο, αμέσως μετά τα Δεκεμβριανά, τα Νεοδεκεμβριανά του 2008, στο οποίο ήταν και η κυρία Πέρσα Ζέρη που κάθεται εκεί παραπάνω, και κάποια στιγμή η κυρία Πέρσα Ζέρη είπε για τους βανδαλισμούς που έγιναν κατά τη διάρκεια των επεισοδίων. Τότε πετάγεται ένα νέο παιδί, 20-22 χρονών, και αρχίζει να φωνάζει ότι βανδαλισμός δεν είναι η εξέγερση, βανδαλισμός είναι η υποταγή. Εκεί λοιπόν κατάλαβα ότι το πρώτο που χάσαμε ως κοινωνία είναι η λέξη. Φτάσαμε να θεωρείται συμβολική βία ο προπυλακισμός των πολιτών, να θεωρείται αντίσταση η πυρπόληση καταστημάτων εργοταξίων, να θεωρείται δημοκρατικό δικαίωμα οι καταλήψεις και οι αποκλεισμοί δρόμων, να θεωρείται χούντα η κοινοβουλευτική δημοκρατία. Το χειρότερο δε είναι ότι ειδικά στους νέους, οι νέοι θεωρούν τα πάντα βία εκτός από την πραγματική βία. Θα διαβάσετε αναλύσεις ότι ακόμη και η βία που ασκούν οι καθαροί τύχοι στα πανεπιστήμια πρέπει να παταχθεί μουτζουρώνοντάς τους. Μην μιλήσουμε για τη βία την οποία εξορισμού ασκεί ο καπιταλισμός. Το πρόβλημα βέβαια δεν είναι γλωσσολογικό, δεν είναι απλώς ότι δεν μπορούμε να συνοηθούμε στο τέλος. Είναι ότι με τόση μεταφορική βία που κυκλοφορεί στο δημόσιο διάλογο δεν μπορούμε να διακρίνουμε την πραγματική βία. Χειρότερα, η έκκληση μεταφορικής βίας κάνει πολλούς να θεωρούν ότι έχουν δικαίωμα στην πραγματική βία. Όλοι έχουμε ακούσει τους νεολογισμούς για τη βία της φτώχειας. Ας μιλήσουμε για τη βία της φτώχειας. Η φτώχεια είναι ένα κοινωνικό πρόβλημα, αλλά είναι εντελώς διαφορετικό κοινωνικό πρόβλημα από το πρόβλημα της βίας. Απόδειξη αυτού είναι ότι το 2008, που είχαμε τα μεγαλύτερα βία επεισόδια στην Αθήνα, δεν είχαμε την οικονομική κρίση του 2010. Απόδειξη επίσης αυτού είναι ότι δέρνοντας τον κύριο Χατζηδάκη ή τόσους άλλους στους δρόμους, δεν έγινε κανένας πλουσιότερος. Φτωχότεροι γίναμε όλοι. Όμως είναι πάρα πολλοί εκείνοι που δικαιολογούν τις βίαιες πράξεις με το επιχείρημα ότι ασκείται η βία της φτώχειας. Και το χειρότερο δεν είναι ότι περισσότεροι εκείνοι που τους πιστεύουν. Στην Ελλάδα, δυστυχώς, η βία διαχύθηκε πρώτα στο λόγο και μετά στους δρόμους. Κάθε κακό ή κάθε τι που κάποιος θεωρεί κακό, θεωρείται βία. Οι αγορές θεωρούνται βία σε βάρος των αδυνάμων. Τα αυτοκίνητα βιάζουν την καθημερινή μας ζωή. Τα σχολεία βιάζουν τον ψυχισμό των παιδιών. Οι καθηγητές βιάζουν τα όνειρα των νέων. Όταν η έννοια της βίας γίνει καθημερινή καραμέλα, τότε αρχίζει η δικαιολόγηση της πραγματικής βίας. Όταν εμπεδοθεί η άποψη ότι η αγορά είναι βία, τότε πολλοί νέοι θα πιστέψουν ότι το κάψιμο των καταστημάτων είναι αυτοάμυνα. Όταν ο λόγος θεωρηθεί βίαιος, τότε η βίαιη διακοπή του, είτε με τη σύλληψη, γιατί υπάρχει η βία και η νόμιμη βία με τη σύλληψη, είτε με το γιαούρτωμα, είτε με τον προπυλακισμό, είτε και με τη χειροδικία, θεωρείται νόμιμη. Μαζί με τις λέξεις φοβάμαι ότι χάνουμε και τις έννοιες. Εκεί έξω υπάρχουν πάρα πολλά παιδιά, τα οποία δεν ξέρουν τι είναι δημοκρατία, τι είναι ο κανόνας της πλειοψηφίας, ποια είναι τα δικαιώματα της μειοψηφίας, τι είναι παρανομία, τι είναι νόμιμη βία, ποια είναι τα όρια της νόμιμης βίας,
πώς ασκείται το δικαίωμα της πολιτικής ανυπακοής. Φοβάμαι ότι εδώ θα επαναλάβω κάποια πράγματα από αυτά που είπε ο κύριος Πανούσης, αλλά έχω την αίσθηση ότι τα νέα παιδιά ειδικά, και θα το δείτε αυτό πολύ έντονο στα social media, στα κοινωνικά δίκτυα, δεν ξέρουν τους βασικούς κανόνες συμβίωσης των ανθρώπων. Μαθαίνουν θρησκευτικά στο σχολείο, αλλά δεν ξοδεύουν ώρες για την αγωγή του πολίτη. Το μάθημα της αγωγής του πολίτη είναι παραπεταμένο. Οι νέοι άνθρωποι διαμορφώνονται ως πολίτες στο πεζοδρόμιο από συνθήματα ότι νόμος είναι το δίκαιο του τάδε, βία στη βία της εξουσίας, της αστυνομίας, της φτώχειας, του μνημονίου, να καεί κτλ. Υπάρχει ένα τεράστιο έλλειμμα δημοκρατικής παιδείας στην Ελλάδα, το οποίο το καλύπτουν όχι μόνο οι ακραίοι αλλά οι παράλογοι. Ακούμε δηλαδή καθηγητές πανεπιστημίου να ισχυρίζονται ότι η νομιμότητα παράγεται με κάποιο τύπου καθημερινό δημοψήφισμα στο πεζοδρόμιο και ότι οι νόμοι που δεν μπορούν να επιβληθούν είναι εξορισμού άδικοι νόμοι. Ως κοινωνία βεβαίως λογίζονται καμιά σαρανταριά φωνασκούντες ή και τραμπούκοι, οι οποίοι δεν επιτρέπουν στα συμβούλια διοίκησης του ΝΑΗ να συνεδριάσουν εντός των πανεπιστημιακών χώρων. Ακούμε πάρα πολλές σοφιστίες που μασκαρεύονται σαν επιχειρήματα. Πολλοί δεν θέλουν να διακρίνουν τη διαφορά μεταξύ τρομοκρατίας και της αντίθεσης σε μια δικτατορία. Η αλήθεια είναι ότι οι δικτάτορες διαχρονικά και σε όλο τον κόσμο βαφτίζουν τους αντιστασιακούς τρομοκράτες. Αυτό είναι μια ψευδής εξίσωση. Υπάρχει το κοινωνικό συμβόλαιο, το οποίο δεν μαθαίνουν τα παιδιά, ότι οι πολίτες μιας χώρας παραχωρούν κάποιες ελευθερίες στο κράτος για να μπορέσουν να συμβιώσουν. Ως αντάλλαγμα στην ελευθερία που παραχωρούν, έχουν το δικαίωμα στην ασφάλεια. Η επιβολή μιας δικτατορίας είναι η διάρρηξη αυτού του κοινωνικού συμβολαίου, είναι μια βίαιη σε βάρος όλων μας πράξη. Ο Τζον Λοκ λέει, το πω σχηματικά, ότι ένας δικτάτορας παραβιάζει το βασικό στοιχείο του κοινωνικού συμβολαίου, που είναι αντί να προστατεύει ο ίδιος τους πολίτες, ασκεί ο ίδιος τους πολίτες βία. Συνεπώς, η βία της αντίστασης λογίζεται ως αυτοάμυνα των πολιτών σε ένα βίαιο καθεστώς και δεν είναι τρομοκρατία. Εξού και η επιταγή του άρθρου 120 του Συντάγματος που λέει ότι η τήρηση του Συντάγματος επαφίεται στον πατριωτισμό των Ελλήνων που δικαιούνται και υποχρεούνται να αντιστέκονται με κάθε μέσο ενάντιον οποιοδήποτε επιχειρεί να το καταλύσει με βία. Εννοεί τους δικτάτορες, δεν εννοεί τις εκλεγμένες κυβερνήσεις. Αυτή λοιπόν την αρχή η οποία πρωτοδιατυπώθηκε στο 18ο αιώνα τον εμπέδωσαν όλες οι δημοκρατικές κοινωνίες της Δύσης για να μπορούν να συμβιώνουν. Στην Ελλάδα κανείς δεν τη μαθαίνει. Και όχι μόνο το δεν τη μαθαίνει, γίνεται και μια απίστευτη σπέκουλα. Καταρχάς πρέπει να γελάει κάποιος με το γεγονός ότι οι αριστεροί χρησιμοποιούν την ψευδή εξίσωση των δικτατόρων, αντιστασιακός ίσον τρομοκράτης, έστω αντιστρέφοντάς την. Μόνο που η αντιστροφή μιας ψευδούς εξίσωσης δεν παράγει μια αληθή εξίσωση, παράγει μια επίσης ψευδή εξίσωση. Επειδή ακριβώς σε μια δικτατορία οι αντιστασιακοί δεν είναι τρομοκράτες, για τον ίδιο ακριβώς λόγο σε μια δημοκρατία οι τρομοκράτες δεν είναι αντιστασιακοί. Στη δημοκρατία ισχύει ο κανόνας της πλειοψηφίας. Η πλειοψηφία μπορεί πολλές φορές να κάνει λάθος, αλλά δεν έχουμε άλλον τρόπο για να διοικούμαστε. Πρέπει να σεβαστούμε τη θέληση των περισσότερων. Η βία σε μια δημοκρατική κοινωνία, ακόμα και αν χρησιμοποιείται για να υποστηριχθεί το θέσφατο, έχει στόχο να τρομοκρατήσει τη θέληση της πλειοψηφίας. Έχει στόχο να τη βιάσει. Είναι τρομοκρατία. Τελεία και παύλα. Πάνω λοιπόν σε αυτή την ενοιολογική θολούρα διακινούνται πάρα πολλοί παράπλευροι μύθοι. Αν ψάξετε τα κοινωνικά δίκτυα, θα βρείτε πολλά εφάνταστα μοντάζ, γιατί είναι πραγματικά εφάνταστα μοντάζ, που κάνουν νέοι άνθρωποι και παρουσιάζουν παραδείγματος χάρη τον Θεόδωρο Κολγοτρώνη, τον Αλέκο Παναγούλη να κρατάει ένα πλακάτ και να λέει όχι στη βία. Γράφονται αναλύσεις ότι και στη Γαλλική Επανάσταση ασκήθηκε βία, συνεπώς εκείνα τα καλόπεδα που κατεβάζουν στις βιτρίνες είναι κάτι σαν τους αβράκωτους του 1789. Κανείς όμως δεν εξηγεί σε αυτά τα παιδιά ότι στην τουρκοκρατία, στο γαλλικό καθεστώς πριν την Επανάσταση, ακόμα και στο τσαρικό καθεστώς πριν το 1917, δεν υπήρχε άλλος τρόπος αλλαγής της πορείας του τόπου. Ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης δεν μπορούσε να ψηφίσει για να διώξει τους Τούρκους από την Ελλάδα. Συνεπώς, η Ελληνική Επανάσταση του 1821, η Γαλλική Επανάσταση του 1897 και ακόμα και η Ρώσικη Επανάσταση, πριν βεβαίως το πραξικόπημα που έκανε ο Λένιν ανατρέποντας την επαναστατική κυβέρνηση, ήταν καθόλου ανώμιμες. Η βία τους ήταν η αυτοάμυνα της πλειοψηφίας απέναντι στην απολυταρχία των μειοψηφιών. Η άλλη σπέκουλα, βέβαια, που γίνεται και χρησιμοποιείται διαρκώς για να δικαιολογηθεί η βία,
είναι η χρήση του άρθρου 120 του Συντάγματος. Πολλοί είναι εκείνοι που το χρησιμοποιούν για να αντισταθούν σε εισαγωγικά δυναμικά σε ένα κακό νόμο, έναν άδικο νόμο, έναν αντισυνταγματικό νόμο, όπως λένε. Καταρχάς πρέπει να συμφωνήσουμε ότι δεν υπάρχουν καλοί νόμοι. Όλοι οι νόμοι είναι κακοί. Υπάρχουν νόμοι που αποφασίζει πλειοψηφία και αυτοί, επειδή κατά κανόνα είναι προϊόν συμβιβασμών, έτσι, επιμέρους μειοψηφιών, ακόμα και εντός των κυβερνήσεων, ποτέ δεν ικανοποιούν καθολοκληρία κανέναν. Ούτε καν τον εισηγητή τους. Ένας εισηγητής το πάει στη Βουλή και μπορεί να το βρει αγνώριστο όταν τελειώσει από την κατάσταση της Βουλής. Το καλό όμως με τη δημοκρατία είναι ότι έχει και εκείνους τους μηχανισμούς να αλλάζει τους κακούς, άδικους και αντισυνταγματικούς νόμους. Η συνταγματικότητα κρίνεται στα δικαστήρια και όχι στο πεζοδρόμιο. Οι κακοί νόμοι αλλάζουν με τη διαμόρφωση νέων πλειοψηφιών, δηλαδή με πολιτική δράση. Κάθε πολίτης έχει το δικαίωμα να επικρίνει έναν νόμο και να προτείνει κάποιον άλλον να διαμαρτυρηθεί για την απόφαση της πλειοψηφίας, αλλά μόνο λεκτικά. Δεν μπορεί, επειδή θεωρεί, έστω εύλογα, άδικο ένα νόμο, να μην τον εφαρμόζει. Έτσι, με δεδομένο ότι κανένας νόμος δεν ικανοποιεί κανέναν ολοκληρωτικά, μπορούμε να βρεθούμε στη ζούγκλα. Δεν θα υπάρχει κανένας νόμος που θα εφαρμόζεται. Βεβαίως, η σύγχρονη φιλελεύθερη πολιτική θεωρία προβλέπει και το δικαίωμα της δημόσιας ανυπακοής, στο οποίο επίσης γίνεται μια τεράστια σπέκουλα. Ένας πολίτης έχει το δικαίωμα να μην τηρήσει έναν νόμο που θεωρεί άδικο. Σύμφωνα όμως με τον φιλόσοφο της δικαιοσύνης Τζον Ρόλς, μια πράξη δημόσιας ανυπακοής προϋποθέτει τρία πράγματα. Πρώτον, η πράξη πρέπει να είναι δημόσια. Η διάρρηξη, για παράδειγμα, ενός σπιτιού το βράδυ δεν είναι δημόσια ανυπακοή στον ποινικό κώδικα που τιμωρεί την κλοπή. Για τον ίδιο λόγο, δεν μπορεί να είναι δημόσια ανυπακοή μια πράξη που γίνεται από κουκουλοφόρους. Η πολιτική ανυπακοή χρειάζεται ως έσχατο μέσο διαμαρτυρίας του ατόμου στις αποφάσεις πλειοψηφίας, που έχει όμως ως στόχο να αλλάξει τη γνώμη της πλειοψηφία. Εξάλλου, επειδή και αυτό το επιχείρημα κυκλοφορεί πολύ, και η Αντιγόνη δεν φορούσε κουκούλα όταν αντιτάχθηκε στον Κρέοντα. Η δεύτερη προϋπόθεση πολιτικής ανυπακοής είναι η πράξη να μην εμπεριέχει καμία βία. Τρίτη προϋπόθεση και ιδιαίτερα σημαντική είναι ότι ο ίδιος ο παραβάτης θα επιδιώξει τη δίωξή του, ώστε δια της δίκης να δημοσιοποιηθεί ευρύτερα το αίτημά του ή για να ανατραπεί με δικαστική απόφαση ο άδικος νόμος. Στην Ελλάδα, δυστυχώς, όπως γίνεται με όλα τα πράγματα, παίρνουμε το μισό, αυτό που μας συμφέρει, κομμάτι της έννοιας. Θέλουμε το πρώτο στοιχείο του Rawls, δηλαδή την πολιτική ανυπακοή, τη χειροκροτούμε κιόλας ως δημοκρατική κατάκτηση, αλλά όχι μόνο δεν επιζητούμε τη δίωξη ως πολιτικό μέσο για να μεγιστοποιήσουμε την επικοινωνιακά την αντίθεσή μας, αλλά καταγγέλνουμε και πολιτικό διωγμό. Αυτό δείχνει ότι η ανυπακοή που κηρύσσουν πολλοί δεν έχει στόχο τη δημοκρατική αλλαγή της κοινωνίας, αλλά τη δημιουργία κοινωνικού μπάχαλου. Μια άλλη, συγγνώμη αν παίρνω πάρα πολύ χρόνο, αλλά είναι πάρα πολλές σπέκουλες που γίνονται πια στο δημόσιο διάλογο. Μια άλλη σπέκουλα που γίνεται στο δημόσιο διάλογο αφορά τη συμβολική βία. Πολλοί λένε ότι είναι συμβολική βία να κάψεις μια σημαία, είναι συμβολική βία να γιαουρτώσεις έναν υπουργό. Η αλήθεια είναι ότι το κάψιμο μιας σημαίας, ειδικά αν την έχεις αγοράσει από το μοναστηράκι μόνος σου, έτσι, είναι δική σου περιουσία, είναι συμβολισμός, είναι έκφραση, δεν είναι βία. Το να γιαουρτώσεις όμως έναν άνθρωπο, ο οποίος δεν το επιθυμεί, έτσι, αυτό είναι βία. Πρέπει να ξεχωρίσουμε λοιπόν ότι κανένα συμβολισμός δεν είναι βία και καμιά βία δεν είναι συμβολισμός. Οτιδήποτε έχει το παραμικρό φυσικό αποτέλεσμα πάνω στο σώμα του άλλου είναι βία. Όλα τα άλλα μπορούν να θεωρηθούν συμβολισμοί, ακόμη και ο λόγος. Η άλλη κακοποιημένη έννοια που έχει όμως και πραγματικά αποτελέσματα είναι η νόμιμη βία. Εδώ η σπέκουλα γίνεται σε δύο επίπεδα. Πρώτον, επικοινωνιακά. Η αλήθεια είναι ότι μια εικόνα βίας, ακόμα και όταν προέρχεται από όργανο τάξης, ή μάλλον στην Ελλάδα, ειδικά όταν προέρχεται από όργανο τάξης, σοκάρει. Αυτό το σοκ χρησιμοποιείται εντέχνως για να απονομιμοποιηθεί η νόμιμη βία. Το δεύτερο και ουσιαστικό ζήτημα που γίνεται σπέκουλα είναι ότι πολλά και σε ελληνική αστυνομία χρησιμοποιεί παράνομη βία. Βεβαίως, οι αστυνομικοί που είναι στα ΜΑΤ θα χρησιμοποιήσουν και γκλόμπ και δακρυγόνα όταν κάποιος πάει να μπουκάρει στη Βουλή. Το δικαίωμα τους συναθρίζεστε, δεν
έχει χωροταξικούς περιορισμούς. Δεν μπορούμε να διαδηλώσουμε στη Βουλή, δεν μπορούμε να διαδηλώσουμε μέσα στο Μέγαρο Μαξίμου. Υπάρχουν χωροταξικοί. Εκεί πολύ καλά κάνει η αστυνομία και χρησιμοποιεί και γκλόπ και δακρυγόνα. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι πρέπει να χρησιμοποιούν τα γκλόπ ανάποδα, ούτε να χρησιμοποιούν βία μετά τη σύλληψη των ταραχοποιών ή κατηγορουμένων. Ας μην ξεχνάμε βέβαια και ένα πράγμα. Αυτά τα παιδιά που είναι στα σώματα ασφαλείας είναι προϊόντα της ίδιας παιδείας με τα άλλα παιδιά που είναι απέναντι στα σώματα ασφαλείας. Δεν μπορούν, όπως τα δεύτερα παιδιά δεν μπορούν να διακρίνουν την ανάγκη ύπαρξης νόμιμης βίας, εκείνα τα παιδιά δεν μπορούν να διακρίνουν τα όρια της νόμιμης βίας. Έτσι έχουμε πάρα πολλά, και είναι πάρα πολλά, τα κρούσματα παράνομης βίας των αστυνομικών, τα οποία καταρχάς τροφοδοτούν τη βία και πρέπει να προσέξουμε πώς κουρσεύεται κάθε διαδήλωση από μικρές ομάδες ταραχοποιών. Μια μικρή ομάδα επιτίθεται στα ΜΑΤ, αυτά αντιδρούν άκρητα και γενικευμένα και ξαφνικά όλοι οι διαδηλωτές στρέφονται κατά της αστυνομίας. Αυτό το παιχνίδι παίζεται χρόνια και τροφοδοτεί την αντιπαλότητα και απονομιμοποιεί την νόμιμη βία. Το πρόβλημα όμως δεν περιορίζεται εκεί. Είναι πάρα πολλές φορές που οι επιτελείς της ελληνικής αστυνομίας βγάζουν μόνοι τους τα μάτια κλείνοντάς τα. Για να δικαστούν κάποιοι άνθρωποι του λιμενικού που βασάνιζαν μετανάστες στην Κρήτη, έπρεπε πρώτα να γίνει πανευρωπαϊκός δώρος, να καταδικαστεί η Ελλάδα από το Δικαστήριο των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Στρασβούργου. Είναι πολλές οι εικόνες που δείχνουν παρανομούντες πολίτες, κατά τύχη και όχι κατά τύχη, ήταν χρυσαυγίτες, να επιχειρούν σε εισαγωγικά κατά διαδηλωτών πετώντας πέτρες δίπλα στα μάτια. Η ατιμωρησία στα σώματα ασφαλείας δεν τροφοδοτεί μόνο τη βία, αλλά τροφοδοτεί και την απέναντι παρανομία. Κάθε γενιά διαδηλωτών δυστυχώς στην Ελλάδα μεγαλώνει με τις δικές της διοικήσεις περί αστυνομικής αυθαιρεσίας. Πόσο καιρό θα πάρει για να καταλάβουν οι επιτελείς αστυνομίας, για να καταλάβουν ότι κλείνοντας τα μάτια στην παράνομη βία της αστυνομίας παίζουν το παιχνίδι των κουκουλοφόρων, οι οποίοι σημειωτέων είναι απίστευτα παραγωγικοί στην προπαγάνδα. Όλα αυτά που προανέφερα δεν περιέχουν καμιά πρωτοτυπία. Είναι κοινοτοπία στις δημοκρατικές χώρες της Δύσης. Πιθανώς και αυτή η εκδήλωση να φαντάζει περίεργη σε μια δυτική κοινωνία, διότι εκεί τα θέματα περί βίας, πολιτών και θεσμών διδάσκονται στα σχολεία και όχι στην παλιά Βουλή. Εμείς όμως πρέπει να βγούμε έξω, πρέπει να μιλήσουμε στα παιδιά και να καλύψουμε όλο αυτό το δημοκρατικό έλλειμμα παιδείας στον τόπο μας. Να τους εξηγήσουμε τι είναι δημοκρατία, τι είναι ο κανόνας της πλειοψηφίας, τι είναι παρανομία, τι είναι νόμιμη βία. Δεν ξέρω ποιος μπορεί να αναλάβει αυτή τη δουλειά. Δυστυχώς ο κ. Αρβανιτόπουλος, σκεπτόμενος προφανώς το πολιτικό κόστος, προτάσει τα θρησκευτικά από την αγωγή του πολίτη. Ελπίζω όμως ότι η ΟΝΕΔ, μαζί σε σύμπραξη πιθανώς με άλλες έλογες νεολίστικες οργανώσεις, θα αρχίσουν να οργανώνουν τα σχολεία, τις καφετέρειες, τα social δίκτυα, τα κοινωνικά δίκτυα, για να πούν αυτά που σε κάθε δημοκρατία είναι αυτονόητα. Σας ευχαριστώ. Ο Μίκος, ο Γραμματέας Πολιτικής Επιτροπής. Κυρίες και κύριοι, θα ήθελα και εγώ με τη σειρά μου να σας ευχαριστήσω για τη σημερινή σας παρουσία. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους εισηγητές για τις πολύ ενδιαφέρουσες προσεγγίσεις τους και θα προσπαθήσω και εγώ να σας δώσω μια δική μου διάσταση για το πώς βλέπουμε εμείς το φαινόμενο της βίας, αλλά και κυρίως να καταθέσουμε και κάποιες συγκεκριμένες προτάσεις, γιατί νομίζω ότι έφτασε η ώρα, πέρα από διαπιστώσεις, να προχωράμε κυρίως στην αντιμετώπιση τέτοιων φαινομένων. Θα ξεκινήσουμε μια παραδοχή ότι η πιο πικρή και μεγάλη αλήθεια είναι ότι ζούμε πλέον σε μια έντονα ασφυκτική εποχή. Ότι όλο αυτό το γλάσο της επίβλασης ευημερίας που ζούσαμε όλα αυτά τα χρόνια τελείωσε άδοξα και ότι η οικονομική κρίση έφερε βαριές συνέπειες για όλους μας. Διέριξε τον κοινωνικό ιστό, ανέδειξε την απαξίωση του πολιτικού συστήματος, περιόρισε την αξιοπιστία της πολιτικής και κυρίως επηρέασε δραματικά το βιωτικό επίπεδο, τις συνήθειες και τις συμπεριφορές όλων μας. Στα σπίτια μας, στις οικογένειές μας, στην καθημερινότητά μας, όλοι μας αντιμετωπίζουμε σοβαρές δυσκολίες. Όλοι μας νιώθουμε έντονη πίεση. Σε αυτό λοιπόν το ασφυκτικό περιβάλλον, προσθέθηκε και μία δραματική έξαρση της βίας. Το αποτέλεσμα τώρα ποιο είναι? Απειλούνται οι οικονομικές δραστηριότητες, τα ατομικά δικαιώματα και το αίσθημα ασφάλειας των πολιτών. Απειλείται η σταθερότητα, η πολιτική ομαλότητα και η ίδια η δημοκρατία. Τα τελευταία γεγονότα που έχουμε δει όλοι μας, με δράση τη Χρυσή Αυγή, απέδειξαν ότι μια σειρά από εγκλήματα του κοινού ποινικού δικαίου διαπράττονται δυστυχώς
με πολιτική υποκίνηση, πολιτική σκοπιμότητα και πολιτική πρόφαση. Απέδειξαν λοιπόν ότι είμαστε αντιμέτωποι με ένα διαρκές έγκλημα που διωγγώνεται και κάνει συνεχώς μετάσταση. Μην κάνουμε όμως λάθος. Όλα αυτά είναι εγκλήματα του κοινού ποινικού δικαίου. Η βία δεν είναι άσκηση πολιτικής και η πολιτική δεν μπορεί να επιστρατεύεται σαν πρόσχημα για την άσκηση βίας. Η αλήθεια άλλωστε είναι ότι στη μεταπολιτευτική περίοδο υπήρξαν πολλά προηγούμενα βίας με πολιτική πρόφαση. Όχι όμως στην ίδια ένταση και στην ίδια έκταση. Από το 1974 έως σήμερα, η χώρα μας αντιμετώπισε πολλές φορές πολλά και πολύ σοβαρά φαινόμενα βίας, με ιδεολογικά προσχήματα, πολιτικούς στόχους και πολιτικές επιδιώξεις. Στην αρχή ήταν 17 Νοέμβρη και μία σειρά μετά από τρομοκρατικές οργανώσεις που ξεπηδούσαν η μία μετά την άλλη. Στη συνέχεια είχαμε τα φαινόμενα των αναρχικών, αντιεξουσιαστών και των κουκουλοφόρων. Μετά είχαμε τα Δεκεμβριανά του 2008. Στη συνέχεια ήταν ο εμπρισμός της Μαρφίν και η αφαίρεση τριών ζωών. Εδώ και χρόνια υπάρχει δράση της Χρυσής Αυγής, που έφτασε ακόμα και σε δολοφονίες αλλοδαπών και Ελλήνων συμπολιτών μας. Σχεδόν σε κάθε μία από αυτές τις περιπτώσεις που σας ανέφερα παραπάνω, οι δράστες επικαλούνταν ιδεολογικά προσχήματα και αιτιάσεις. Σχεδόν σε κάθε περίπτωση, οι τρομοκρατικές και συμμορήτικες οργανώσεις συνδέονταν με το κοινό έγκλημα όμως. Τα είδαμε όλα αυτά πολλές φορές. Ληστείες τραπεζών, ξέβλημα μαύρου χρήματος, εγκλήματα του κοινού ποινικού δικαίου είναι όλα αυτά. Τα είδαμε στις διακηρύξεις των τρομοκρατών, αλλά και στους ναζιστικούς χαιρετισμούς, τους τραμποκισμούς και τις ύβρις μέσα και έξω από τη Βουλή. Από εκεί και πέρα άρχισαν πολλοί ορισμοί και απίστευτες θεωρίες. Να ξεκαθαρίσω κάτι, ότι για μας δεν υπάρχει καμία θεωρία. Για μας η βία είναι μία. Είναι κάθε δράση που δεν θέλει ελεύθερους ανθρώπους. Κάθε δράση που δεν θέλει ελεύθερους θεσμούς. Κάθε δράση που συγκρούεται με τον ποινικό κώδικα, τη δικαιοσύνη, την νομιμότητα και την ομαλότητα. Βία είναι οι δράσεις αυτοδικίας που πλήττουν ή απειλούν τη ζωή, που αναιρούν την προσωπική ελευθερία. Είναι ακόμη όμως και η καταστροφή της δημόσιας και ιδιωτικής περιουσίας. Είναι οι δράσεις που υπονομεύουν τις δυνατότητες ανάπτυξης και ευημερίας της κοινωνίας. Η βία εκφράζει το μίσος, αλλά ταυτόχρονα καλλιεργεί το μίσος. Καταλύει την ένομη τάξη και ανοίγει δρόμους πολιτικής ανομαλίας και αποσταθεροποίησης. Πλήττει την ίδια τη δημοκρατία και την ενότητα του λαού. Υπονομεύει τον κοινωνικό βίο, το παρόν και το μέλλον μας. Δυστυχώς όμως, για να είμαστε ειλικρινείς, για πολλά χρόνια υπήρξαν ανεπάρκειες των αρχών, αλλά και μία ανοχή από το ίδιο το κράτος και από εμάς τους ίδιους σε φέουδα ασυδοσίας. Υπήρξε ανοχή και αδράνεια του πολιτικού συστήματος που έφτανε στην ατιμωρησία. Υπήρξε έξαρση του λαϊκισμού που αποτέλεσε υπόβαθρο βίων αντιδράσεων. Υπήρξαν όμως και φαινόμενα ανοχής από την ίδια την κοινωνία, καθώς υπήρχαν παγιωμένες αντιλήψεις που ευνοούσαν την εκόλαψη της βίας. Όπως για παράδειγμα, κάτι που ξέρουμε καλά, κυρίως τα παιδιά που είναι από την ΟΝΕΔ, η αντίληψη που μετέτρεψε το πανεπιστημιακό άσυλο σε άσυλο παρανομίας και εγκληματικότητας. Η αντίληψη που μετέτρεπε τα πανεπιστήμια σε παρασκευαστήρια μολότοφ, ορμητήρια επιδρομών και αποθήκες παραεμπορίου. Σε αυτό το φαινόμενο βγήκαμε μπροστά και δώσαμε λύσεις. Το ίδιο όμως οφείλουμε να κάνουμε απέναντι σε ευρύτερο φαινόμενο της βίας. Γι' αυτό χρειαζόμαστε κάθε ιδέα και κάθε πρόταση. Χρειαζόμαστε να συμφωνήσουμε τουλάχιστον όλοι εμείς τα αυτονόητα. Να συμμετέχουμε όλοι στην αντιμετώπιση της βίας, όλοι μαζί και ο καθένας χωριστά. Διότι η αντιμετώπιση αυτού του φαινομένου αφορά τη δημοκρατία μας και τον αγώνα για την έξοδο από την κρίση. Αφορά τον καθένα μας, την οικογένειά μας, τη γειτονιά μας, τη δουλειά μας. Γι' αυτό, όπως σας είπα και στην αρχή, είναι σημαντικό, πέρα από τις διαπιστώσεις, να προχωρήσουμε σε ουσιαστικές προτάσεις για την αντιμετώπιση αυτού του φαινομένου. Μία πρώτη πρόταση είναι να χτίσουμε μία αλυσίδα προστασίας από τη βία. Εμείς έχουμε μία ξεκάθαρη και σταθερή φιλοσοφία.
καταδικάζουμε τη βία από όπου και αν προέρχεται, όποιον και αν στοχεύει, όποιο πρόσχημα και αν επικαλείται. Καταδικάζουμε τη βία χωρίς αστερίσκους και χωρίς υποσημειώσεις, χωρίς συνδυασμούς, ασάφειες και γκρίζες ζώνες. Όποιος και αν είναι ο δράστης, όποιο και αν είναι το θύμα. Προτείνουμε λοιπόν μία λυσίδα προστασίας της κοινωνίας, της ασφάλειάς μας, της οικονομικής δραστηριότητας και της δημοκρατίας μας από κάθε μορφή βίας. Αλυσίδα προστασίας των δικαιωμάτων και των ελευθεριών του ανθρώπου, στην οποία να συμμετέχουμε όλοι εμείς οι πολίτες, ως αναπόσπαση κρίκη της. Η δεύτερη μας πρόταση είναι να βάλουμε τέλος στις θεωρίες. Να βάλουμε τέλος στη θεωρία της καλής και της κακής βίας. Η θεωρία αυτή, η θεωρία της καλής και της κακής βίας, είναι και ανιστόρητη και διχαστική και επικίνδυνη. Εκτρέφει τη βία και διχάζει την κοινωνία. Δεν υπάρχει, φίλες και φίλοι, καλή και κακή βία. Βία δικαιολογημένη και αδικαιολόγητη, βία θεμητή και αθέμητη. Δεν νοείται σε καμία περίπτωση κανένας τέτοιος διαχωρισμός. Δεν δικαιολογούν την αυτοδικία ούτε ενδεχόμενες παραλήψεις, αλλά ούτε και ενδεχόμενες αποφάσεις της πολιτείας που σε κάποιον μπορεί να μην αρέσουν. Δεν μπορεί ούτε ο καθένας από εμάς, ούτε ο κάθε μεμονωμένος πολίτης, αλλά ούτε και οποιαδήποτε ομάδα πολιτών να επιστρατεύουν τη βία, ούτε για να αποτρέψουν, αλλά ούτε για να ανατρέψουν αποφάσεις της πολιτείας ή της δικαιοσύνης. Κανένας μας δεν μπορεί να στρέφεται εναντίον φυσικών ή νομικών προσώπων επειδή νομίζει πως τον αδίκησαν. Δεν μπορεί να υπάρχει η δικαιολόγηση της όποιας βεβαιότητας με την πρόφαση που πολλές φορές λέμε και εμείς οι ίδιοι ότι αφού οι άλλοι μου έκαναν αυτό, δικαιούμαι και εγώ να τους κάνω το άλλο. Σημασία έχει, φίλες και φίλοι, όλοι να σταθούμε απέναντι στη βία, ανοιχτά και ξεκάθαρα και δίχως αμηχανία να την καταδικάσουμε. Η τρίτη μας πρόταση αφορά την εφαρμογή των νόμων προς κάθε κατεύθυνση από τους αρμόδιους θεσμούς, τις κρατικές αρχές και τη δικαιοσύνη. Είναι γεγονός ότι για πολλά χρόνια γίνονταν ανεκτοί οι πυρήνες παραβωτικότητας και τα στέκια ανομίας. Είναι γεγονός και οφείλουμε να το παραδεχτούμε ότι υπήρχαν κενά αστυνόμευσης που τροφοδοτούσαν την έξαρση της εξτρεμιστικής βίας. Όλα αυτά τελειώνουν. Οι αρχές στέλνουν ξεκάθαρα μηνύματα προς κάθε κατεύθυνση. Και οφείλουμε και εμείς να συμφωνήσουμε ότι η βία δεν μπορεί να γίνεται ανεκτή σε καμία περίπτωση. Ότι κανένας δεν μπορεί να οργανώνεται και να κινητοποιείται για να υποκαταστήσει τους θεσμούς που δεν λειτουργούν κατά τη δική του αντίληψη. Ότι κανένας δεν μπορεί να δικάζει, να καταδικάζει και να αναλαμβάνει την τιμωρία κανενός. Δεν είμαστε και δεν μπορεί να γίνουμε όλοι μας δικαστές και εισαγγελείς. Λέμε λοιπόν όχι στην αυτοδικία, όχι στη βία, όχι στη μετατροπή της χώρας μας σε πεδίο ελεξόντωσης. Η τέταρτη πρότασή μας, κατά την άποψή μου, είναι και η πιο σημαντική και αφορά κυρίως εμάς που ασχολούμαστε με την πολιτική, είναι η αποκατάσταση του κύρους και της αξιοπιστίας της πολιτικής. Το πολιτικό σύστημα εμφάνισε συμπτώματα χρεοκοπίας και αναξιοπιστίας. Το πολιτικό σύστημα κατάντησε απαξιωμένο. Το πολιτικό σύστημα προκάλεσε τους πολίτες να σταθούν απέναντί του με τρόπο που νομίζουν ότι πονάει πιο πολύ. Χρέος δικό μας, λοιπόν, είναι να σηκώσουμε ψηλά το πολιτικό μας σύστημα, να βάλουμε ξανά στο βάθρο τους δημοκρατικούς θεσμούς, να προχωρήσουμε με τόλμη σε θεσμικές μεταρρυθμίσεις που είναι αναγκαίες για να καλύψουν τις αδυναμίες του παρελθόντος αλλά και τις ανάγκες του μέλλοντος. Να επενδύσουμε ο καθένας από την πλευρά του στη συνέπεια και την αξιοσύνη. Να τολμήσουμε αλλαγές που να αποκαθιστούν το κύρος των θεσμών και να θεμελιώνουν μία νέα σχέση εμπιστοσύνης ανάμεσα στους πολίτες και στην πολιτική. Να θεμελιώνουν αλλά και να πείθουν ότι υπάρχει και λειτουργεί ένα κράτος δικαίου. Η αίσθηση κράτους δικαίου, κατά την άποψή μου, είναι από μόνη της ανασταλτικός παράγοντας στην έκρηξη της βίας. Η πέμπτη πρότασή μας αφορά μία νέα κουλτούρα, μία δημιουργία μιας νέας κουλτούρας σεβασμού στον άνθρωπο, στα δικαιώματα και τις ελευθερίες του, αλλά και στην περιουσία και στην οικονομική δραστηριότητά του. Και βέβαια και στην περιουσία του δημοσίου, που πληρώνεται από όλους μας και ανήκει σε όλους μας. Μία κουλτούρα που να ξεκινά από τα ίδια τα σχολεία και τα πανεπιστήμια μας. Συμφωνώ σε αυτό που είπε και ο κύριος Μανδραβέλης. Γιατί αν εμείς στα μαθητικά μας χρόνια διδασκόμαστε καταλήψεις, απεργίες και καταστροφές χωρίς καμία συνέπεια, ποια θα είναι η συνέχεια?
Αν εμείς στα φοιτητικά μας χρόνια χτίζουμε πόρτες και εχμαλωτίζουμε καθηγητές, τι μπορεί να ακολουθήσει? Όποιες φίλες και φίλοι και να είναι οι πολιτικές μας διαφορές, όσο αντίθετες και να είναι οι αντιλήψεις μας, δεν είναι δυνατόν να οδηγούν στο έγκλημα, στο φόνο και στην ένοπλη σύγκρουση. Η έκτη πρότασή μας αφορά την πολιτική κοινωνικής πρόληψης με βασικό στόχο τη μείωση των δεικτών κοινωνικής παθογένειας. Και αυτό σημαίνει να ενταθούν οι προσπάθειες για να μειωθεί η ανεργία, να δοθούν περισσότερες ευκαιρίες στους νέους, να επαναπροσδιοριστούν οι στόχοι της νέας γενιάς, να ενσωματωθούν οι κοινωνικά αποκλεισμένες ομάδες, να βελτιωθεί το μορφωτικό επίπεδο, να εμπεδωθεί η αξιοκρατία, να ενισχυθεί η διαφάνεια, να στρατευτούμε δηλαδή όλη στη δημιουργία μιας ανοιχτής κοινωνίας, συνοχής και αλληλεγγύης που δίνει ευκαιρίες σε όλους. Φίλες και φίλοι, απέναντι στη βία οι ευθύνες της πολιτείας είναι τεράστιες, το ίδιο και οι ευθύνες της πολιτικής, το ίδιο όμως και οι ευθύνες του καθενός από εμάς. Χρειάζεται λοιπόν, και πολλές φορές δυστυχώς βλέπουμε ότι είναι πολύ δύσκολο, να συμφωνήσουμε στο αυτονόητο. Καμία προσπάθεια δεν πρόκειται να αποδώσει αν οι πολίτες δεν καταδικάσουμε τη βία και τη ρητορική της στη συνείδηση και την πρακτική μας. Δεν θα ξεφύγουμε από τη βία αν οι πολίτες δεν απομονώσουμε τους κήρυκες της βίας και όσους δικαιολογούν τη χρήση της. Δεν θα έχουμε άμεσα αποτελέσματα αν οι πολίτες δεν απαιτήσουμε από την πολιτεία την πλήρη εφαρμογή των νόμων για τη δραστική αντιμετώπιση κάθε κρούσματος βίας. Δεν θα τα καταφέρουμε όμως κυρίως αν δεν αλλάξουμε εμείς η ίδια κουλτούρα. Όλοι μαζί και ο καθένας χωριστά έχουμε χρέος να απαιτούμε την τιμωρία όσων στρέφονται με βία εναντίον της ασφάλειάς μας, εναντίον της ομαλότητας, εναντίον της ίδιας δημοκρατίας. Όλοι μαζί και ο καθένας χωριστά να επενδύσουμε σε μια νέα κουλτούρα σεβασμού στον άνθρωπο, στη ζωή και στην περιουσία του. Οφείλουν όμως και οι αρμόδιες αρχές να στέκονται στο ύψος των περιστάσεων. Και οφείλουμε και εμείς κυρίως, οι πολιτικές δυνάμεις, να ακούσουμε επιτέλους τους πολίτες και να απαντήσουμε με ειλικρίνεια στα αιτήματά τους. Αλλιώτικα, κατά την άποψή μου, δεν πρόκειται να κάνουμε τίποτα. Σας ευχαριστώ πολύ.